Κυρία Υπουργέ, η ερώτηση σήμερα του ΚΚΕ αφορά στους τελειόφυτους των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή. Ανθρώπους που τελειώνουν τις σπουδές τους και ετοιμάζονται να βγουν σε αυτό που λέτε εσείς αγορά εργασίας. Απεχθανόμαστε αυτόν τον όρο, γιατί υποβαθμίζει και εκχυδαίζει την κοινωνική διάσταση της εργασίας, αλλά εν πάση περιπτώσει τον χρησιμοποιούμε εδώ για να συνεννοούμαστε. Προκύπτει λοιπόν σοβαρό πρόβλημα, κυρία Υπουργέ, με το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων στη δουλειά τους. Εκδόθηκε, που λέτε και το ξέρετε, προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στις προσλήψεις εκπαιδευτικών και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της ειδικής αγωγής, και η προθεσμία των δικαιολογητικών αυτής της προκήρυξης λήγει παρακαλώ στις 23 του Μάη του 2022, τώρα, σε μια εβδομάδα δηλαδή. Αυτό όμως ακριβώς, κυρία Υπουργέ, είναι και το πρόβλημα. Από εδώ προκύπτει το πρόβλημα, γιατί με βάση αυτή την ημερομηνία, ξέρετε, χιλιάδες τελειόφοιτοι τώρα τελειώνουν, ολοκληρώνουν τα μαθήματά τους σε λίγες μέρες, μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Χιλιάδες τελειόφοιτοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων δεν προλαβαίνουν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις βεβαιώσεις περάτωσης αυτών των σπουδών τους. Και δεν προλαβαίνουν γιατί τα απαραίτητα δικαιολογητικά των βεβαιώσεων των σπουδών τους με εκείνη την κρίσιμη ημερομηνία κτήσης του πτυχίου θα βγουν από τις σχολές τους τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι αυτοί εξαιρούνται, αποκλείονται στην πραγματικότητα από την προκήρυξη, αποκλείονται από το δικαίωμα στη δουλειά. Και να σας πω και κάτι, δεν αποκλείονται μόνο για φέτος, για την επόμενη δηλαδή σχολική χρονιά. Αποκλείονται για τις επόμενες 3 χρονιές, αφού διατηρείται εκείνος ο νόμος, ο ανεκδίηγητος του ΣΥΡΙΖΑ, του Υπουργού Γαβρόγλου, τον διατηρείτε κι εσείς και τον αξιοποιείτε. Σε ρικορδόνι πάει η δουλειά, όπως βλέπετε, ο οποίος όμως προβλέπει το τριετές κλείδωμα αυτών των πινάκων. Αυτοί οι πίνακες που θα συσταθούν τώρα θα διαρκέσουν, η λειτουργία τους θα διαρκέσει για 3 ολόκληρα χρόνια. Όποιος μπήκε, μπήκε δηλαδή. Και όποιος δεν μπήκε, μένει εκτός. Θα πρέπει να περιμένει άλλα 3 χρόνια για να αποκτήσει δικαίωμα στη δουλειά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι πέρα για πέρα άδικο. Και σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας, το δικό σας το Υπουργείο, είναι ανάγκη να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα και τις αποφάσεις. Έχετε 2 επιλογές. Διαλέξτε τι θα κάνετε. Έχετε την ευθύνη. Ή να δώσετε μια νέα προθεσμία υποβολής αυτών των δικαιολογητικών μέχρι τα τέλη του Ιούνιου, για να προλάβουν αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, να καταθέσουν και αυτοί τα χαρτιά τους. Ή να γίνουν δεκτές οι βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών από τον ΑΣΕΠ, χωρίς ημερομηνία κτήσης του τίτλου της βεβαίωσης αφής, αφήνοντας ανοιχτή την ημερομηνία κτήσης για αργότερα. Αυτό σας ρωτάμε και σας καλούμε να υιοθετήσετε ένα από τα 2. Να είστε βέβαιοι, κυρία Υπουργέ, ότι σας παρακολουθούν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή και έχουν την ανησυχία να ακούσουν αυτά που θα πείτε. Σας ευχαριστώ. Το ξέρω ότι μας παρακολουθούν πολλοί εκπαιδευτικοί, γι' αυτό, κύριε συνάδελφε, θα ξεκινήσω διορθώνοντας ένα λάθος βασικό που έχετε κάνει. Γιατί και στην ερώτησή σας και στην τοποθέτησή σας μιλήσατε για τριετές κλείδωμα των πινάκων ειδικής αγωγής. Είναι ακριβές ότι το 2019, στο άρθρο 66 του νόμου 4589, που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες είχαν ισχύ για τα επόμενα 3 σχολικά χρόνια, αλλά σύμφωνα με το άρθρο 64 του νόμου 4692 του 20 που έφερε η δική μας κυβέρνηση, η τριετής ισχύς καταργήθηκε. Η τριετής ισχύς των αξιολογικών πινάκων που συντάχθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου Γαβρόγλου. Άρα, οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν για 2 σχολικά χρόνια που έπονται τις λήξεις του σχολικού έτους που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. Οι πίνακες δηλαδή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 20 ισχύουν έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, δηλαδή 31/8 του 22. Σε ό,τι αφορά τώρα τον τρόπο της σύνταξης των νέων πινάκων που θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 22-23. Με έγγραφά μας, ήδη από τις 28 Δευτέρου του 22, εμείς ως Υπουργείο ζητήσαμε από το ΑΣΕΠ, που είναι ο φορέας που κάνει τις προκηρύξεις των σχετικών διαδικασιών, να προκηρύξει τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα.
των υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Και έχουν εκδοθεί, κύριε συνάδελφε, από τότε 5 προκηρύξεις, με τις οποίες κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι κλάδων που σας ανέφερα, να υποβάλουν αίτηση για τη διαδικασία κατάταξής τους με σειρά προτεραιότητας σε αξιολογικούς πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα. Σε αυτές τις προκηρύξεις, κύριε συνάδελφε, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκινούσε από τις 4 Μαΐου του 2022 έως τις 23 Μαΐου του 2022. Και οι προθεσμίες αυτές δεν τοποθετήθηκαν αυθαίρετα, δεν ορίστηκαν αυθαίρετα. Έχουν προβλεθεί με βάση αυστηρά χρονοδιαγράμματα τα οποία απαιτούνται για να εκδοθούν έγκαιρα οι πίνακες από το ΑΣΕΠ, ώστε να στελεχωθούν οι σχολικές μονάδες το επόμενο σχολικό έτος. Θα σας αναφέρω ένα έγγραφο του Προέδρου του ΑΣΕΠ, του κ. Παπαϊωάννου, με ημερομηνία 11/5 του 2022, που έλεγε: «Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση στις προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών θα εκμυδένιζε, δεν θα περιόριζε, θα εκμυδένιζε κάθε πιναθότητα να εκδοθούν οι προσωρινοί πίνακες στο τέλος του Αυγούστου, κάτι που είναι και με τα σημερινά δεδομένα οριακά εφικτό». Σε όλες όμως τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, κύριε συνάδελφε, σε όλες, όχι μόνο για το Υπουργείο Παιδείας, ορίζεται ότι κρίσιμος χρόνος συνδρομής των γενικών και ειδικών προσόντων διορισμού που θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής. Για την κατάθεση των βασικών τίτλων σπουδών, επίσης σε όλες, τονίζω σε όλες τις προκηρύξεις, προβλέπεται. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκομοσία των νέων πτυχιούχων, αρκεί βεβαίως η κτήση από το Πανεπιστήμιο, στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κτήση και ο βαθμός του πτυχίου. Σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Για τους διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους, ισχύει ότι σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκομοσία των νέων πτυχιούχων, αρκεί βεβαίως η κτήση από το ΑΕΗ, στην οποία να αναφέρεται ο τίτλος και η ημερομηνία κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωση της γραμματείας του οικείου ΑΕΗ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία και το έτος επιτυχούς υποστήριξης του θέματος της διδακτορικής διατριβής. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν ακούσαμε, κυρία Υπουργέ, δυστυχώς κάτι για αυτό που σας ζητάνε οι άνθρωποι αυτοί, μια δέσμευση για το ζήτημα αυτό. Μιλήσατε για το διετή αποκλεισμό και όχι τον τριετή. Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Σας φαίνονται άραγε λίγα τα δύο χρόνια κανείς να μην βρίσκει δουλειά? Και τι θα κάνει εντωμεταξύ σε αυτά τα δύο χρόνια? Είναι απαράδεκτο. Και ο διετής και ο τριετής και ο μονοετής αποκλεισμός. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη δουλειά. Το άλλο που είπατε όμως για τον ΑΣΕΠ και τα αυστηρά του χρονοδιαγράμματα, επειδή δεν προλαβαίνει, λέει, τις διαδικασίες. Με συγχωρείτε, αυτό το πρόβλημα του ΑΣΕΠ θα το πληρώνουν οι φοιτητές, οι πτυχιούχοι? Επειδή δεν προλαβαίνει, δηλαδή θα μπορούσε την προκήρυξη να την κάνει, τα δικαιολογητικά να τα υποβάλουν το Φεβρουάριο, για παράδειγμα? Τι λογική είναι αυτή? Να βρει τη λύση σε συνεργασία με την κυβέρνηση, είναι θέμα υποστελέχωσης, θέμα τρόπου λειτουργίας αυτής της αρχής του ΑΣΕΠ, εν πάση περιπτώσει, να το βελτιώσει. Δεν θα την πληρώνουν οι φοιτητές βάζοντας μια ημερομηνία, και ξέρετε, είναι πρόκληση 23 Μαΐου, την ώρα που τελειώνουν τα μαθήματά τους στις 31 Μαΐου. Εσύ να μου βάζεις μια προκήρυξη που να τελειώνει στις 23 του Μαΐου. Μια ολόκληρη χρονιά δηλαδή μένει απ' έξω. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί, δεν έχει λογική. Εν πάση περιπτώσει, είναι χιλιάδες, κυρία Υπουργέ, θα το ξαναπούμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι τελειόφοιτοι, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, στα τμήματα ειδικής αγωγής, στο ΕΠΕΚ, τι σας πέτε. Άλλη πονεμένη ιστορία, τέλος πάντων θα μιλήσουμε κάποια άλλη φορά γι' αυτό. Όλοι αυτοί αποκλείονται αυθαίρετα, αποκλείονται πέρα για πέρα άδικα από τις διαδικασίες αυτής της προκήρυξης και μάλιστα χωρίς να φταίνει και οι ίδιοι, ξέρετε. Εκτός από τις ευθύνες του ΑΣΕΠ, από τις καθυστερήσεις του δηλαδή, θυμίζουμε ότι το φετινό ακαδημαϊκό εξάμεινο ξεκίνησε με καθυστέρηση, κυρία Υπουργέ. Είναι εδώ και ο Υπουργός ο αρμόδιος για την ανώδυνη εκπαίδευση. Δεν ξεκίνησε κανονικά. Με συνέπεια όλες οι διαδικασίες να πάνε προς τα πίσω. Να μετατεθούν δηλαδή χρονικά όλες οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις. Και βεβαίως και η έκδοση αυτών των βεβαιώσεων της ολοκλήρωσης των σπουδών που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Και μέσα σε όλο αυτό τώρα, παρά το ότι τα μαθήματα ξεκίνησαν με καθυστέρηση λόγω του COVID και όλα πήγανε προς τα πίσω, παρά το ότι τέλη του Μάη τελειώνουν τα μαθήματα, έρχεστε και βάζετε εσείς, να μην πω εσείς, ο ΑΣΕΠ, εντάξει, την προθεσμία στις 23 του Μάη. Δεν ξέρω, σας φαίνεται για δίκαιο αυτό το πράγμα? Σας φαίνεται για λογικό?
Είναι δυνατόν για λόγους καθαρά γραφειοκρατικούς να αποκλείονται χιλιάδες άνθρωποι από το δικαίωμα στη δουλειά? Είναι δυνατόν χιλιάδες απόφοιτοι που έχουν ουσιαστικά ολοκληρώσει, οι περισσότεροι έχουν ουσιαστικά ολοκληρώσει τις σπουδές τους, τα τυπικά απομένουν, να αποκλείονται επειδή μια προθεσμία μπαίνει στις 23 του Μαΐου και μάλιστα άνθρωποι εξειδικευμένοι σε ένα κλάδο της εκπαίδευσης, στην ειδική αγωγή που τους έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, να πω και κάτι ακόμα, κυρία Υπουργέ, να σας προλάβω γιατί θα τα ακούσουμε από το φθινόπωρο. Εδώ θα είμαστε πάλι. Με το να διατηρείτε αυτό το διετές, να το δεχτώ, κλείδωμα των πινάκων, δεν είναι λίγες οι φορές, όχι εσείς προσωπικά, το Υπουργείο, όλοι οι υπουργοί και οι πριν από εσάς, που επικαλείστε, που απαντώντας στις αιτιάσεις και στα αιτήματα της κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών, τι λέτε, έρχεστε και λέτε εδώ στη Βουλή ότι, μα ξέρετε, έχουν εξαντληθεί οι πίνακες. Δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν πια άνθρωποι στους πίνακες και συνεπώς δεν μπορούμε να βρούμε το προσωπικό για να στελεχώσουμε αυτά τα σχολεία. Εντάξει, και η υποκρισία έχει κάποιο όριο. Εν πάση περιπτώσει, και να κλείσουμε ένα τελευταίο επιχείρημα. Στο κάτω-κάτω, όλη αυτή η ιστορία των προκηρύξεων με την πρόσθεση και άλλων προσόντων, το περιβόητο προσοντολόγιο του κυρίου Γαβρόγλου, το οποίο το υιοθετήσατε κι εσείς, προκειμένου κάποιος όχι να διοριστεί, αλλά να βρει δουλειά ακόμα και ως ορομίσθιος, βασίζεται σε αυτά που λέμε στα ακαδημαϊκά προσόντα. Τι πιο λογικό αυτά τα ακαδημαϊκά προσόντα να συμβαδίζουν και με τα χρονικά όρια των ακαδημαϊκών διαδικασιών? Αυτό ζητάμε. Είναι ένα απολύτως λογικό, ένα απολύτως δίκαιο αίτημα και σας κάνουμε έκκληση, σας καλούμε να το δείτε θετικά έτσι ώστε να ξεπεραστεί. Ευχαριστώ.